Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας προκειμένου να ανακοινώσουμε και φέτος το πρόγραμμα του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Θα ήθελα να πω δύο λόγια ότι στα 4 αυτά χρόνια που διανύσαμε ήταν 4 δύσκολα χρόνια, χρόνια με πολλές κρίσεις. Εν τούτης, καταφέραμε να δώσουμε το στίγμα και τη φιλοσοφία μας στον τομέα του πολιτισμού και ιδίως μέσα από το Λεσβιακό Καλοκαίρι, το οποίο παρά τις αντίξωες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, θεωρώ ότι αναβαθμίστηκε, έδωσε εξωστρέφεια στον τόπο μας, διαφήμισε τον τόπο μας και αναβαθμίστηκε και όσον αφορά και την ποιότητά του. Βέβαια, μένουν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν και προς αυτή την κατεύθυνση, φέτος θεωρούμε πως κάνουμε ακόμα ένα βήμα πιο ψηλά. Το φετινό πρόγραμμα του Λεσβιακού Καλοκαιριού θεωρώ ότι είναι από τα πλουσιότερα και ανταποκρίνεται στην φιλοσοφία αυτή την οποία έχουμε δείξει κατά καιρούς. Επανέρχονται διάφορα φεστιβάλ τα οποία λόγω της πανδημίας δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν, όπως το Ούζο Fest με την Ένωση Ποτοποιών, με τους οποίους θα ξεκινήσει και στις 30 Ιουνίου το φεστιβάλ, αλλά έχουμε και πληθώρα μεγάλων συναυλιών, όχι μόνο μέσα στο κάστρο της Μυτιλίνης και στο γήπεδο της Μυτιλίνης, όπως έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην έδρα κάθε δημοτικής ενότητας. Σας παρουσιάζω και σε ένα PowerPoint, το οποίο το έφτιαξε ο φίλος μας ο Πασχάλης, ο Μάντης, σκηνοθέτης, σε γενικές γραμμές με το πρόγραμμα του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Ξεκινώ από τις συναυλίες. 12 Ιουλίου έχουμε την Άρχιστη Πρωτοψάλτη. Στις 17 Ιουλίου έχουμε τον Σταύρο Ξαρχάκο μαζί με τον Γιάννη Κότσερα. Στις 27 Ιουλίου έχουμε τους 3 Ιταλούς τενόρους, ο οποίος η Μυτιλίνη είναι ένας σταθμός από τους λίγους σταθμούς που κάνουν περιοδεία στην Ελλάδα. Στις 31 Ιουλίου έχουμε συναυλία στο γήπεδο Μυτιλίνης με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στις 11 Αυγούστου στο γήπεδο Μυτιλίνης με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχουμε συναυλία με τη Ρεμπούτσικα στο κάστρο Μυτιλίνης, αλλά έχουμε και στις δημοτικές μας ενότητες, όπως στο Μουσείο Βρανά. Έχουμε στις 6 Αυγούστου τον Στέφανο Κορκολή. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το φοινικό δάσος της Παναγιούδας και δίνουμε σε συνεργασία με το Εθνικό Οδείο μία συναυλία με τη Σφορτίσιμο, και η Μαρία Σουλτάτου μαζί με τον Βαγγέλη Σαραντίδη δίνουν 3 συναυλίες στη Λουτρόπολη Θερμής, στην Αγιάσο και στο Πλωμάρι στην γιορτή του Ούζου. Έχουμε καλεσμένο με το Εθνικό Οδείο μάλιστα τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον κύριο Πουλικανδριώτη, σε μια λαϊκή βραδιά. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πλήθος θεατρικών παραστάσεων, τόσο μεγάλων παραγωγών, οι οποίες επανέρχονται στο νησί μας, και τόσο και παιδικών θεατρικών παραστάσεων, και έχουμε και stand-up comedy αρκετές παραγωγές. Έπειτα θέλω να σας πω ότι για τρίτη χρονιά φέτος έχουμε το φεστιβάλ, την τρίτη έκθεση βιβλίου Στράτης Μυριβίλης, η οποία θα δοθεί στο Δημοτικό Κήπο με μια συναυλία με την Ειρήνη Στεφανοπούλου, θα γίνουν τα εγγένεια, και φέτος θα συμμετέχουν και περισσότερα βιβλιοπωλεία. Ενώ έρχεται πάλι το Ούζο Fest, όπως σας είπα στην αρχή, 30 του μηνός, με την Ένωση Ποτοποιών, το οποίο θα διεξαχθεί εδώ δίπλα στο Δημοτικό Κήπο. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ενισχύουμε τα περισσότερα σχεδόν όλα τις τοπικές πανηγύρεις στις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, από το Πλωμάρι, από το Ακράσι, μέχρι τη Θερμή, μέχρι το Αμπελικό, μέχρι τα χωριά της Γέρας. Και θα ήθελα να σας πω και καταλήγω ότι στα πλαίσια της προσπάθειας που κάναμε να αναβαθμίσουμε το Λεσβιακό Καλοκαίρι, να του δώσουμε περισσότερο κύρος, σκεφτήκαμε φέτος
για πρώτη φορά να κάνουμε και μια πανηγυρική έναρξη του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Αυτή η έναρξη του Λεσβιακού Καλοκαιριού θεωρώ ότι βρήκε σάρκα και οστά σε δύο εξέχοντες καλλιτέχνες, σε μια εξέχουσα καλλιτέχνηδα και σε έναν πολυτάλαντο και αξιόλογο σκηνοθέτη, την πιανίστρια την Έλενα Τιξιδιά και τον Πασχάλη τον Μάντι, οι οποίοι παρουσιάζουν, θα έχετε πολλές φορές, κάποιοι θα το έχετε δει, διαφημίζουν με ένα πιάνο project, με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο, διάφορα μέρη της Ελλάδας. Θα παρατηρήσετε όπως την κοιλάδα των Τεμπών, όπως στη λίμνη της Καστοριάς, και ετοιμάζουμε τώρα την έναρξη του Λεσβιακού Καλοκαιριού με ένα πάρα πολύ πρωτότυπο και όμορφο project, το οποίο θα λάβει χώρα 3 μέρες μέσα στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Έλενα. Έλα, Έλενα. Γεια σας. Η οποία θα σας το παρουσιάσει. Λέω κατάλληλη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στην παρουσίαση του φετινού Λεσβιακού Φεστιβάλ, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια πραγματική υπερπαραγωγή. Η οργάνωση είναι άψογη, η επιλογή των καλλιτεχνών επίσης εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δημοτική Αρχή και βεβαίως τον κύριο Τσακίρη για την πρόσκληση, πρόταση που είχαμε φέτος και εμείς, εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Πασχάλης Ομάντης, ο σκηνοθέτης. Στο να βρεθούμε και μάλιστα να ανοίξουμε εμείς φέτος αυτό το φεστιβάλ. Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματός μας για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, να είμαστε τώρα στη Μυτιλίνη να σας παρουσιάσουμε ζωντανά το μεγαλύτερο συρτάκι του Αιγαίου. Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους να βρεθείτε στο λιμάνι εκείνο το τριήμερο, ώστε να χορέψουμε όλοι μαζί και να αναδείξουμε για μία ακόμα φορά αυτόν τον υπέροχο τόπο. Πες μας καμιά λεπτομέρεια, έτσι. Πες καμιά λεπτομέρεια. Βεβαίως να σας πω λεπτομέρειες. Καταρχάς είναι διπλή η παρουσία μας εδώ. Το πρώτο είναι το συρτάκι, το μεγαλύτερο συρτάκι, όπως είπαμε, του Αιγαίου, το οποίο θα είναι ζωντανό, θα γίνει στο λιμάνι και μάλλον θα βρισκόμαστε μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω πόσες λεπτομέρειες πρέπει να αποκαλύψουμε. Το δεύτερο είναι μια καταπληκτική παράσταση που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κάστρο στις 3 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Και νομίζω έχει και πανσέλινο εκείνη την ημέρα. Ναι, το οποίο θα είναι ακόμη πιο μαγικό. Πρόκειται να δείτε μια διαφορετική παράσταση που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι μια καινούργια τεχνολογία τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα διεθνή, για τα παγκόσμια δεδομένα. Πρόκειται να δούμε λοιπόν μια ολογραμματική παράσταση. Θα εμφανίζονται στη σκηνή μας 2 πιάνα. Θα είναι πραγματικά, θα είναι ολογραμματικά. Είναι κάτι που θα ανακαλύψουμε εκείνη την ημέρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σας δω όλους από κοντά και να γιορτάσουμε μαζί εκείνη την ημέρα. Έλα, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και στην παρουσίαση σήμερα. Έτσι. Αλλά πόσο μάλλον που θα επιστρέψω για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά όσα αναφέρω. Η Έλενα θα βοηθήσει, θεωρώ, τα παιδιά θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην εξωστρέφεια. Είναι, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Είναι ένα project το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Έλενας Σκεδιάς και του Πασχάλη του Μάντι. Ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός, αν μου επιτρέπετε. Έτσι βέβαια. Από την αρχή που ξεκίνησε το project μας, ήταν ένας και μοναδικός ο στόχος μας, στο να αναδείξουμε τα καλύτερα σημεία της Ελλάδας, στο να προσφέρουμε κι εμείς, να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην προώθηση του πολιτισμού, του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πολύ ικανοποιημένοι που το κοινό το έχει αγαπήσει, το έχει αποδεχτεί. Έτσι. Το project μας πλέον έχει προχωρήσει πολύ. Και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε εδώ μαζί σας. Θα συμμετέχουν φυσικά τοπικοί φορείς, έτσι, τοπικοί φορείς, χορευτικά. Φυσικά, φυσικά, και θέλω να σας ευχαριστήσω. Τα ιστιοφόρα της πόλης μας θα συμμετέχουν. Έτσι, και πότε θα δεξακέρει, 3 Ιουλίου είναι η συναυλία. 3 Ιουλίου είναι η συναυλία, θα είμαστε εδώ από τις 29 Ιουνίου έτσι, και όλες τις μέρες θα είμαστε Ναι. σε διάφορες δράσεις, θα συμμετέχουμε και στα υπόλοιπα που έχετε εκείνες τις μέρες και φυσικά και στα δικά μας. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, οτιδήποτε. Ναι. Βεβαίως. Σχετικά με μια ανακοίνωση που έβγαλε το θεατρικό εργαστήρι χθες ως προς την υποχρηματοδότηση από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ήθελα να μάθω ποιος είναι ο αντίλογος. Θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα η κατάλληλη. Θεωρώ ότι η σημερινή παρουσίαση αφορά την παρουσίαση του Λεσβιακού Καλοκαιριού.
και ας μην το χαλάσουμε. Δεν είναι εκεί τίποτα ιδιαίτερο, είναι ευθέτω χρόνο. Η απάντηση θα είναι πολύ μικρή.